Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος, 1896 με 1922. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Εντίκ Πινάρ του Ευξήνου Πόντου το 1896, που κατά τα αρχαία χρόνια ονομαζόταν Ηράκλεια. Η ζωή των Ελλήνων του Πόντου εκείνα τα χρόνια ήταν πλουσιοπάροχη και οι κοινότητές τους ήκμαζαν μέσω του εμπορίου και της πνευματικής τους ανάπτυξης. Τα πράγματα όμως θα αλλάξουν σύντομα. Με αφορμή την ολοκληρωτική ήττα των Τούρκων στους Βαλκανικούς πολέμους και την γιγάντωση πια των χριστιανικών κρατών της Βαλκανικής που πλέον απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας, ξεκινούν οι διώξεις κατά των αλλόθρησκων πληθυσμών στις αρχές του 1914. Η τρομοκρατία του τουρκικού στρατού είναι τρομερή κατά του άμαχου πληθυσμού και όλα αυτά τα παρατηρεί και τα βιώνει μεταξύ άλλων και ο 18χρονος τότε Ανέστης. Το καλοκαίρι του 1914 ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Τουρκία, ως σύμμαχος των Γερμανών και με την δική τους βοήθεια, ξεκινά διώξεις και πλέον εξοντώσεις του ελληνικού στοιχείου σε όλη την Μικρά Ασία. Στα 19 του χρόνια οπότε ο Ανέστης στρατεύεται από τον τουρκικό στρατό, φυσικά όχι για να πολεμήσει, αλλά ως χριστιανός και Έλληνας θα επάνδρωνε τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Τα αμελέτα μπουρού ήταν τάγματα εργασίας απαρτιζόμενα από χριστιανούς, τα οποία ήταν υπεύθυνα για την κατασκευή δρόμων και έργων για τις ανάγκες του τουρκικού στρατού. Όμως ο Ανέστης γρήγορα κατανοεί ότι τα τάγματα αυτά δεν είναι εργασίας, αλλά τάγματα εξοντώσεως, καθώς οι συνθήκες σε αυτά ήταν απάνθρωπες. Δραπετεύει σχεδόν αμέσως και μαζί του παίρνει τον μισό και παραπάνω λόχο του, οι οποίοι θαυμάζοντας την πρωτοβουλία του τον ακολουθούν στο βουνό. Ανεβαίνει με το σώμα αντρών του στην οροσειρά του Top Cham και εντάσσεται στο ήδη υπάρχον αντάρτικο σώμα του καπετάνιου Ιάκωβου Καρατελίδη. Αμέσως οι αντάρτες ξεκινούν επιχειρήσεις εναντίον τουρκικών φυλακίων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Όλο το 1915 θα περάσει με λυσαλαίες μάχες κατά του τουρκικού στρατού και χωροφυλακής, ενώ το όνομα του Ανέστη γίνεται γνωστό σε όλα τα ελληνικά χωριά του Πόντου και έτσι εκατοντάδες άνδρες ανεβαίνουν στο βουνό για να μπουν στην ομάδα του Παπαδόπουλου. Η γενναιότητά του στο πεδίο της μάχης, καθότι στις εξορμήσεις έτρεχε κατά των τουρκικών θέσεων πάντα πρώτος, κρατώντας την ελληνική σημαία στο ένα χέρι και το μαχαίρι του στο άλλο, προκαλούσε τον σεβασμό των συμπολεμιστών του που τον ονόμασαν έτσι Κοντζά Αναστά, δηλαδή Μέγα Ανέστη, και συνάμα τον φόβο των Τούρκων που τον ονόμασαν Κοντζά Γιαούρ, δηλαδή Μέγα Άπιστο. Η απάντηση των Τούρκων όμως στις λιποταξίες και τις εχθροπραξίες ήταν άμεση επίσης. Η τουρκική ηγεσία ξεκινά το 1916 μαζικές εκτοπίσεις ελληνικών πληθυσμών από τις οικίες του και μεταφορά τους στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Τότε είναι επίσης που σε μια από τις μάχες ο καπετάνιος Ιάκωβος πεθαίνει και η αρχηγία του Αντάρτικου πέφτει στους ώμους του Κοντζά Αναστά. Ο Ανέστης όμως δεν πτωείται και γιγαντώνει το Αντάρτικο. Έχοντας μαζέψει ένα ένοπλο σώμα 700 αντρών, εξαπλώνει την παρουσία του σε όλη την περιοχή της Σαμψούντας, Σεβάστιας και Ρασούντας και θέτει ως πρωταρχικό σκοπό των επιχειρήσεων του την προστασία των ελληνικών άμαχων πληθυσμών. Οι απλοί τότε άνθρωποι του προσάπτουν επίσης και τα προσωνύμια «Το λεοντάρι του Πόντου» και φυσικά τον παρομοιάζουν με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η Τουρκία το 1918 βγαίνει ιτημένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο μέρος των νικητών. Αυτό το γεγονός αναζωπυρώνει τις ελπίδες των Ποντίων για τελική απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους, αλλά η απομάκρυνση του Βενιζέλου από την Πρωθυπουργία της χώρας και οι μετέπειτα πολιτικές επιλογές των βασιλικών αλλάζουν τα πράγματα. Το 1921 ο αρχηγός των Τούρκων Μουσταφά Κεμάλ εφαρμόζει το σχέδιό του για την απόκρουση της ελληνικής απειλής. Στέλνει τον κύριο όγκο στρατού του στους Πόντιους αντάρτες για να εξοντώσει πρώτα αυτούς και μετά να στραφεί κατά του ελληνικού στρατού. Οι Πόντιοι, παρόλη την ικανότητά τους να βοηθήσουν στην μάχη εκείνη του ελληνισμού, παραγωνίζονται από το ελληνικό κράτος και τους βασιλικούς που δεν τους στέλνουν εφόδια. Ξεκινούν οι επιχειρήσεις των Τούρκων στο Πόντο το 1921 με την αποστολή ενός σώματος 3.000 τσετών ανταρτών υπό τον Τοπάλο Σμάν. Ο Τοπάλος Μαν ξεκινά επιθέσεις στα χωριά των Ελλήνων του Δυτικού Πόντου και λαϊλατεί και σφάζει αδιακρίτως κάθε τι ελληνικό, ενώ αποφεύγει να πολεμήσει με τους Πόντιους αντάρτες. Έτσι, 12.000 άμαχοι της περιοχής Σαμψούντας, Σεβάστιας και Ρασούντας καταφεύγουν στα βουνά του Κοντζά Αναστά και ζητούν να φιλοξενηθούν. Ο Κοντζά Αναστάς εξοργίζεται που ο εχθρός δεν τολμά να αναμετρηθεί μαζί του πρόσωπο με πρόσωπο και ορκίζεται ότι θα λάβει εκδίκηση για όσα ξεκίνησαν οι Τούρκοι.
Στα τέλη του 1921, οι Πόντιοι με τον Ανταρτοπόλεμο προσελκύουν τους Τούρκους στην οχυρή τους θέση της οροσειράς Τοπτσάμ. Επί 52 ημέρες οι μάχες μένονται άγρια στα βουνά, με τα αποσπάσματα στρατού του Λιβά Πασά, έως ότου ο Παπαδόπουλος καταφέρνει και κυκλώνει το τουρκικό απόσπασμα μέσω των βουνών και το αναγκάζει σε άτακτη υποχώρηση. Οι απώλειες των Τούρκων και τις 52 ημέρες ήταν 700 άντρες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ από την πλευρά των Ελλήνων υπήρχαν μόλις 18 νεκροί. Εν συνεχεία, η τουρκική ηγεσία στέλνει τον Τσεμάλ Τσεβίτ, ο οποίος ήταν γνώστης των μεθόδων τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Ο Τσεμάλ ορκίζεται στον Κεμάλ ότι θα νικήσει τους αντάρτες, και έτσι με ένα σώμα 12.000 ανδρών, οι Τούρκοι εξορμούν ξανά κατά των οχυρών των Ποντίων στο Τοπτσάμ. Το ημερολόγιο γράφει Φεβρουάριος του 1922 και ο Τσεμάλ παθαίνει πανολεθρία. Με την ίδια τακτική της περικυκλώσεως, ο Ανέστης φέρνει τους Τούρκους μέσα στα βουνά και τους εξολοθρεύει. Μόλις οι Τούρκοι έχουν διασκορπιστεί μέσα στα βουνά, ο Κοντζά Αναστάς δίνει το σύνθημα της εξόρμησης κατά των τουρκικών θέσεων. Όπως πάντα, με τη χαρακτηριστική του σημαία με τον μονοκέφαλο αετό και το μαχαίρι του, ηγείται της εξόρμησης και συγκρούεται σώμα με σώμα με τα τουρκικά στρατεύματα. Το τάγμα του Τσεμάλ διαλύεται, ενώ ο ίδιος πεθαίνει στο πεδίο της μάχης. Παρά την επιτυχή αντίσταση όμως, το Σεπτέμβριο του 1922 ο ελληνικός στρατός έχει εκενώσει την Μικρά Ασία λόγω της πίεσης του Κεμάλ. Ο Κοντζά Αναστάς και το επιτελείο του μαθαίνουν και αυτή τα νέα της υποχώρησης. Συγκαλείται συνέδριο των οπλαρχηγών και αποφασίζεται ότι προκειμένου να μην φτάσει η κατάσταση σε πλήρη καταστροφή, πρέπει να καθυστερηθούν οι Τούρκοι πάση θυσία μέχρι να φύγουν οι άμαχοι. Το κλίμα είναι βαρύ στη συγκέντρωση. Τότε φτάνουν και τα νέα από το τουρκικό στρατόπεδο. Καπετάνιε, γράμμα από τον Λιβά Πασά. Οι Τούρκοι ζητούν διαπραγματεύσεις για να παραδοθούμε. Φυσικά η απάντηση ήταν αρνητική. Ο οπλαρχηγός αυτός τελικά θα πέσει μαχόμενος στο χωριό Εζενούς του Πόντου, κατά τη διάρκεια εκένωσής του από τον ελληνικό πληθυσμό. Συνόδευε αμάχους όταν αγγελιοφόροι ανακοίνωσαν ότι τουρκικό απόσπασμα κατευθύνεται προς τις θέσεις τους. Ο Ανέστης διέταξε ομάδα ανταρτών να συνοδέψει το κύμα αμάχων μέχρι να φτάσουν στην ασφάλεια και έμεινε στο χωριό περιμένοντας τους τσέτες αντάρτες. Πέθανε μαζί με τους άντρες του την ημέρα εκείνη του Δεκέμβρη του 1922. Προς τιμήν του έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια από τον ελληνισμό του Πόντου και έχει μείνει στη μνήμη των Ελλήνων ως ο τελευταίος ακρίτας του Πόντου.